Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την Αίγυπτο. Στο τελευταίο τρίμηνο οι αφήξεις μεταναστών μόνο στην Κρήτη αγγίζουν τις 1.500, περισσότεροι από 220 μετανάστες, κυρίως από τη Λιβύη, οι κάτοικοι της οποίας ζουν σε καθεστώς εσωτερικής πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, κατέφτασαν στα νότια του νησιού το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έχουν μετατρέψει το νησί μας σε μια πύλη εισόδου το τελευταίο δεκαήμερο με αποκορύφωμα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης της Ενότητας Ηρακλείου και πρόσθεσε ότι το κακό παράγινε και αυτό πιστεύω ήταν λογικό λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συρηγωνάκη, όσο περνάει ο χρόνος και έρχεται η θερινή περίοδος, τόσο θα έχουμε αύξηση αυτών των ροών. Οι μετανάστες υποστηρίζουν πως στα παράλια της Λιβύης περιμένουν σχεδόν 20.000 άτομα για να ταξιδέψουν προς την Κρήτη, που βρίσκεται στην καρδιά του μεταναστευτικού διαδρόμου και προς την Ευρώπη. Τώρα, σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε τα εξής. Έχουμε ήδη προβεί σε μια σειρά από ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει αφενός έλεγχος των συνόρων και αφετέρου να υπάρξουν επιστροφές όσων έρχονται προς την Ελλάδα. Όμως να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι όταν μιλάμε για μεταναστευτικές κρίσεις να μπορούμε να διαχειριστούμε και τα υποκείμενα αίτια που παράγουν την κρίση. Και στην περίπτωση αυτή το βασικό αίτιο είναι η μεγάλη αστάθεια που παρατηρείται στην περιοχή της Αφρικής, κυρίως στη Βόρεια Αφρική, αλλά και υπό Σαχάριας, καθώς και στη Μέση Ανατολή. Άρα χρειάζεται μια ενεργή διπλωματία, κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης. Επίσκεψη στον φράχτη του Εύρου και στο τμήμα όπου εκτελούνται εργασίες επέκτασης στην περιοχή των Ψαθάδων του Δημοτήχου, έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το συγκεκριμένο σημείο είναι αυτό από που ξεκινάει η κατασκευή του νέου τμήματος που καταλήγει στην κορνοφολιά του Σουφλίου και θα έχει μήκος 35 χιλιόμετρα. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός τόνισε ότι συνεχίζουμε την κατασκευή του φράχτη, θωρακίζουμε τα σύνορα στον Εύρο, συμπληρώνουμε και διευρύνουμε την συνοριοφυλακή. Και πρόσθεσε ότι προσλαμβάνουμε άλλους 150 συνοριοφύλακες στον Εύρο και στην δεύτερη ζώνη. Είμαστε εδώ για να βεβαιώσουμε τους κατοίκους του Εύρου και όλους τους Έλληνες ότι τα σύνορά μας θα γίνουν ακόμα πιο ασφαλή. Συνεχίζουμε την κατασκευή του φράχτη. Θωρακίζουμε τα σύνορα στον Εύρο, συμπληρώνουμε και διευρύνουμε την ομάδα της συνοριοφυλακής, προσλαμβάνουμε άλλους 150 συνοριοφύλακες στον Εύρο και στη δεύτερη ζώνη, στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Είμαστε εδώ για να βεβαιώσουμε τους κατοίκους του Εύρου και όλους τους Έλληνες ότι τα σύνορά μας θα γίνουν περαιτέρω ασφαλή. Στάση εργασίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι και συγκέντρωση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός πραγματοποίησε την Πέμπτη η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, καλούμε τους συναδέλφους να μην δηλώσουν συμμετοχή στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απογειώνει την πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Αντί να προσλάβει όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για να λειτουργήσουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, σημειώνοντας ότι σε όλη την Αττική λειτουργούν οι 130 από τις 200, και να μπορούν όλοι οι ασθενείς να χειρουργούνται έγκαιρα, χωρίς να αναγκάζονται να ξαναπληρώσουν, επιβάλλει νόμιμο κρατικό φακελάκι στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Όλα τα χειρουργία! Όλα τα χειρουργεία! Δώστε λεφτά για την υγεία και όχι φακελάκια για τα χειρουργεία! Δώστε λεφτά για την υγεία και όχι φακελάκια για τα χειρουργεία! Δεν έρχεται να μιλήσει εγώ με τους... με αυτούς που λειτουργούν καθημερινά τα νοσοκομεία με το αίμα και τον υδρότα τους!
Όταν ο Υπουργός Υγείας με κακοστημένες φιέστες εγγενιάζει τα νοσοκομεία, ανώνυμες εταιρείες με τιμοκατάλογο και ασθενείς πελάτες, εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των υγειονομικών για αναβαθμισμένη δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Μένουμε στο θέμα των απογευματινών χειρουργείων. 4 μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής ξεκινούν άμεσα τα απογευματινά χειρουργεία. Τον πίνακα ανάρτησε η πρώτη υγειονομική περιφέρεια και σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αμέσως μετά την ενημέρωση από την πρώτη υγειονομική περιφέρεια για την εξέλιξη της μεταρρύθμισης του ΕΣΥ με τα απογευματινά χειρουργεία στα νοσοκομεία ευθύνης της, ανάφερε τα εξής. Θα αναρτώ όλες τις σχετικές πληροφορίες για την ορθή ενημέρωση των πολιτών. Ευχαριστώ θερμά τις χειρουργικές ομάδες για την εμπιστοσύνη τους. Τώρα, τα 4 μεγάλα νοσοκομεία είναι ο Ευαγγελισμός με 2 χειρουργικές τράπεζες επί 2 ημέρες την εβδομάδα. Εκτιμόμενος αριθμός περιστατικών 30. Τα περιστατικά αφορούν γενική χειρουργική, νευροχειρουργική, ορθοπαιδική, πλαστική χειρουργική, ουρολογική, οφθαλμολογική, οριλά και γναθοχειρουργική. Νοσοκομείο Γεννηματάς, 4 χειρουργικές τράπεζες επί 2 μέρες την εβδομάδα για περιστατικά που αφορούν γενική χειρουργική, ουρολογική, πλαστική, οριλά, αγκιοχειρουργική, γναθοχειρουργική, πανεπιστημιακή και κρατική οφθαλμολογική, ορθοπαιδική και νευροχειρουργική. Νοσοκομείο ΚΑΤ με 3 χειρουργικές τράπεζες επί 2 ημέρες την εβδομάδα για περιστατικά που έχουν να κάνουν με γενική χειρουργική, αθλητικές κακώσεις, μικροχειρουργική, ορθοπαιδική, σκολίωση και σπονδυλική στήλη, αγκιοχειρουργική, νευροχειρουργική, πλαστική χειρουργική, γνάθοπροσωπική και θωρακοχειρουργική. Και νοσοκομείο Σωτηρία με 1 χειρουργική τράπεζα επί 1 μέρα την εβδομάδα για περιστατικά που αφορούν γενική χειρουργική, θωρακοχειρουργική και οριλά. Ένταση προκλήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο της κόντρας μεταξύ του Γιώργου Φλωρίδη, του Υπουργού Γιώργου Φλωρίδη και του Δημήτρη Τζανακόπουλου, βρέθηκε το αδίκημα του βιασμού με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση της 12χρονης στον Κολώνο. Φροντίδα σας ήταν και τώρα έχουμε κροκοδίλια δάκρυα ότι κάτι γίνεται για τους ανηλικούς, ήταν να αθωώσετε τους βιαστές των ανηλίκων κάνοντας το κακούργημα πλημέλημα. Ναι. Φώναζε όσο θέλεις. Εδώ είναι τα χαρτιά. Εδώ είναι τα χαρτιά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν που σας έστησαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου λέγοντας ότι επιχειρείτε να κάνετε το κακούργημα σε πλημέλημα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και χάρη σε αυτούς διασώθηκε η διάταξη. Πρέπει να καταλάβετε επιτέλους ότι θεσμική μνήμη στον τόπο υπάρχει. Κύριε Τζανακόπουλε, που πήγατε τότε στον Άριο Πάγο για να στήσετε τη μεγαλύτερη σκευωρία της Νοβάρτης, επίσκεψη κυβερνητικού εκπροσώπου στον Άριο Πάγο, έχετε τα μούτρα, μετά από τόσα όσα κάνατε, ειδικά για τους ανηλίκους, ειδικά για το βιασμό των ανηλίκων, να μας φουλάτε σήμερα μαθήματα δημοκρατίας. Αξιοποίηση όλη αυτή του κώδικα σας έκανε. Συκομφαντεί την κυβέρνηση εδώ και καιρό ο Υπουργός της Δικαιοσύνης λέγοντας ότι κάναμε το αδίκημα του βιασμού πλημέλημα. Τι έχουμε να κερδίσουμε, κύριε Φλωρίδη? Πέστε μου ότι θέλουμε δηλαδή να βιάζουν τα παιδιά μας και να είναι ελεύθερα. Κατανοώ με συμπάθεια την οργή του κυρίου Φλωρίδη. Είναι η οργή του νεοφώτιστου. Το γεγονός δηλαδή ότι είναι νεοφώτιστος και πάσχει από το σύνδρομο του γενιτσαρισμού δεν του δίνει το δικαίωμα. Αν θέλετε, αποφύγετε αυτές τις εκφράσεις. Δεν είναι. Να έρχεται εδώ να ψεύδεται, να συκοφαντεί και να κάνει προπαγάνδα ενώπιον του ελληνικού κοινοβουλίου. Πάμε στην περιφέρεια. Με ανάρτησή του στη σελίδα στο Facebook, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος έκανε γνωστό ότι δόθηκε η έγκριση της χωροθέτησης του υδατοδρομίου της Ρόδου. Συγκεκριμένα, έγραψε ότι με χαρά δεχτήκαμε σήμερα την έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού της χωροθέτησης του υδατοδρομίου της Ρόδου. Υπηρετούμε αυτό το στόχο με επιμονή και θα έλεγα
και στοικότητα πολλά χρόνια. Τα όνειρα σβήνουν μόνο όταν τα εγκαταλείψεις και εμείς τα όνειρά μας τα κρατάμε ζωντανά με τη δουλειά μας. Σε θέματα τουρισμού, στην τουριστική έκθεση του Βερολίνου συμμετείχε η Κάλυμνος και την εκπροσώπησε η αντιδήμαρχος τουρισμού Καλλιόπη Κουτούζη. Η Κάλυμνος που για πολλές δεκαετίες απήχε από παρόμοιες διοργανώσεις, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, φιλοξενήθηκε στο περίπτερο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο και η αντιδήμαρχος είχε επαφές με σημαντικούς τουροπερίτρους, συγγνώμη, και με πρακτορία που εξειδικεύονται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Στο περιθώριο της έκθεσης, η κυρία Κουτούζη είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον αντιπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας Sky Express και να συζητήσουν τα θέματα με την αεροπορική σύνδεση της Καλλύμνου, η οποία παρουσιάζει προβλήματα στη συχνότητα των δρομολογίων προς το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Δήμος, λοιπόν, πλήρως εναρμονισμένος με τις δράσεις της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και προβολής των νησιών, συμμετείχε σε τουριστικό περίπτερο της περιφέρειάς μας, στο Βερολίνο της Γερμανίας, όπου εκεί βρέθησαν οι πάντες που έχουν σχέση με το χώρο τουρισμού, από υπουργούς έως tour operators και πλήθους κόσμου. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Κουτούζη, η οποία ως αρμόδια αντιδήμαρχος με τη φυσική της παρουσία στο Βερολίνο και την προώθηση του ανάλογου τουριστικού προϊόντος και υλικού εγκεκριμένο από τον ΕΟ, έκανε σημαντική δουλειά για το νησί της Καλλύμνου, για την προβολή και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία μας. Να πω ότι είμαι περήφανη που πήγα στην συγκεκριμένη έκθεση, την ITB του Βερολίνου και εκπροσώπησα την Κάλυμνο, γιατί η νέα Δημοτική Αρχή έχει αρχίσει και έχει μία εξωστρέφεια που και πρέπει να κάνουμε γνωστή την Κάλυμνο μας παντού σαν τουριστικό προορισμό, γιατί έχουμε την αναρρίχηση και έχουμε αυτό το πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους προορισμούς της Ελλάδας. Και να σας πω και αναλυτικά το τι ακριβώς έγινε, γιατί ήμουν στην έκθεση τρεις μέρες και η πρώτη μέρα ήταν κυρίως επαγγελματικά ραντεβού και έχω εδώ μια λίστα, αν θέλετε αργότερα να σας την δείξω, με τα ραντεβού που έκλεισε η περιφέρεια και είναι B2B. Ραντεβού, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ραντεβού που πας και μιλάς απευθείας με τον τουριστικό πράκτορα και προωθείς το δικό σου προϊόν και δεν είσαι απλά πίσω από έναν πάγκο και περιμένεις να δώσεις φυλάδια, αλλά γίνεται το σωστό marketing όπως πρέπει να γίνει. Ήταν η μέρα που πέρασε από εκεί ο κύριος Φραγκάκης από τον ΕΟΤ, η κυρία Κεφαλογιάννη, η υπουργός τουρισμού. Περάσαν δημοσιογράφοι, περάσαν bloggers, περάσαν tour operators, περάσαν χίλιοι δυο. Και ήταν μεγάλη έκπληξή τους που επιτέλους η Κάλυμνος μετά από τόσα χρόνια βρίσκεται στην έκθεση του Βερολίνου. Ξέρανε τη Ρόδο, η οποία Ρόδος είχε δικό της περίπτερο σαν πολύ μεγάλος προορισμός. Ξέρανε δικό και μέχρι εκεί. Η Κάλυμνος τους έκανε εντύπωση για πρώτη φορά μετά από χρόνια που βρισκότανε ξανά στον τουριστικό χάρτη. Περάσανε τουριστικά πρακτορία που μου ζητήσαν υλικό, γιατί δεν είχαν ποτέ υλικό από την Κάλυμνο για να δίνουν στους πελάτες που κλείνουν τα τουριστικά τους πακέτα με προορισμό την Κάλυμνο. Και γενικά είχε μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα το περίπτερο της περιφέρειας και εμείς σαν Κάλυμνος εκεί. Από την Κάλυμνο στη Ρόδο, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, τουρισμού στο Δήμο Ρόδου, Γιώργος Τόπος, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα μηνύματα από την έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο, όπου παραβρέθηκε και ο ίδιος και τόνισε χαρακτηριστικά ότι η νέα σεζόν, όπως φαίνεται, θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Τα μηνύματα που εισπράξαμε από την διεθνής έκθεση του Βερολίνου ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Πέρασε αρκετός κόσμος. Και τα μηνύματα που λάβαμε πιστοποιούν ότι η σεζόν 2024, το καλοκαίρι του 2024, εκτός απρόπτου θα σπάσουμε ρεκόρ. Θα είναι μια φανταστική σεζόν για όλους μας.
Να σημειώσω εδώ ότι σε συνάντηση που κάναμε τον Δήμαρχο με τους υπεύθυνους της J2, μας ενημέρωσαν ότι θα αυξήσουν τις πτήσεις τους εβδομαδιαία κατά 48 και η αύξηση των κρατήσεων σε σχέση με πέρσι είναι στο 24%. Και μιλάμε γύρω στους 250.000 επισκέπτες. Από εκεί και πέρα η αγορά της Γερμανίας θα έχει και αυτή μια αύξηση σημαντική σε σχέση με πέρσι, γιατί πέρσι η αγορά της Γερμανίας δεν πήγε τόσο καλά όσο περιμέναμε. Φέτος, προσδοκούμε σε μια αύξηση. Επίσης, εδώ θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου και τον Πρόεδρό της, επίσης την Ένωση Πρακτόρων και τον Πρόεδρό της και τον Προντούρ, για τη συνεργασία που είχαμε, έτσι ώστε να καταφέρουμε η Ρόδος ως προορισμός να συμμετάσχει στη διεθνή έκθεση του Βερολίνου με δικό της περίπτερο, αξιοπρεπές περίπτερο, λειτουργικό περίπτερο, μεγάλο περίπτερο που συζητήθηκε πάρα πολύ. Συζητήθηκε πάρα πολύ γιατί ήταν ένα μεγάλο περίπτερο το οποίο σε σχέση με τη Σερβία που ήταν λίγο πιο κάτω, που είναι μια χώρα, έτσι, ήταν μεγαλύτερο. Και σε σχέση με την Κύπρο, που επίσης είναι μια χώρα, ήταν στα ίδια πλαίσια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Ρόδος συζητήθηκε πάρα πολύ ως προορισμός. Η επισκεψιμότητα και τις τρεις μέρες της έκθεσης ήταν πάρα πολύ. Το περίπτερο της Ρόδου συνέχεια ήταν γεμάτο. Και είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Ο κοσμήτωρας της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου, Βασίλης Υψηλάντης, συναντήθηκε και συζήτησε με την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, κυρία Ιρό Χατζηγεωργίου, θέματα που αφορούν την ορθολογική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας που διαχειρίζεται η εταιρεία στα Δωδεκάνησα. Η κυρία Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε στις δομικές δυσλειτουργίες που υπάρχουν με την υφιστάμενη κατάσταση και υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προχωρήσουν ζητήματα τα οποία εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν βρίσκουν λύση. Δύο από τα θέματα τα οποία έθεσε μετεπιτάσεως ο Βασίλης Υψηλάντης είναι η ανανέωση της παραχώρησης του Πατριαρχικού Κέντρου της Ρόδου καθώς επίσης και του Ναυτικού Ομίλου στο Δήμο της ΚΟ. Τόνισε ότι για τις κοινωνίες της Ρόδου και της ΚΟ είναι αιτήματα που χρήζουν άμεσης τακτοποίησης. Κυρία Χατζηγεωργίου, διαβεβαίωσε ότι τα θέματα αυτά θα μπουν σε προτεραιότητα. Πάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Την Τετάρτη, 13 Μαρτίου το πρωί, συνελήφθη στην Κάλυμνο από αστυνομικούς του τμήματος Καλυμνίων, 34χρονος Σιμεδαπός, γιατί έπειτα από έρευνα που έγινε στην κατοικία του βρέθηκαν μεταξύ άλλων στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 2,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, θρηματιστής κάναβης και βραδύκαυστο φυτίλι 8 εκατοστών. Την Τετάρτη επίσης το πρωί συνελήφθησαν στη Ρόδο από αστυνομικούς του τμήματος Ρόδου. Δύο ημεδαπή ηλικίας 66 και 43 χρόνων, καθώς και 43χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι προέβαιναν σε παράνομες οικοδομικές εργασίες. Η καθιερωμένη τελετή παράδοσης παραλαβής της 80ης Ανώτατης Διοίκησης Σταγμάτων Εθνοφυλακής πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης στην ΚΟ με τον ταξίαρχο κ. Παύλο Ανδρικόπουλο να αναλαμβάνει τη διοίκηση της ταξιαρχίας. Ο απερχόμενος διοικητής κ. Αριστίδης Καβαρλίγκος ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν στο να υλοποιήσει η ταξιαρχία τους στόχους της, ενώ ο νέος διοικητής ανάφερε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση της αποστολής του σχηματισμού της διοίκησης. Αποχώρηση επισήμων. Παρουσιαστέ.
εκεί οπλίτες, εθνοφύλακες, πολιτικό προσωπικό, άνδρες και γυναίκες της 80-80 ανωτέρας διοίκησης σταγμάτων εθνοφυλακής. Κατόπιν αποφάσεως του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου παραδίδω σήμερα τη διοίκηση της 80-80 στον καταξιωμένο συνάδελφο, συμμαθητή και φίλο ταξίαρχο Παύλο Ανδρικόπουλο, τον οποίο συγχαίρω για την τοποθέτησή του. Χαιρετώ με υπέρτατο σεβασμό, υποκλινόμενος ευλαβικός ενώπιον του παριστάμενου Ιερού Κοιμηλίου της Πολεμικής Σημαίας της 80-80 και αποτείω τον προσήκοντα φόρο τιμής στις πολεμικές σημαίες των συγκροτημάτων και μονάδων της ΑΤΕ. Σκύβω ευλαβικά το κεφάλι και μνημονεύοντας τους υπέρ της πίστεως και πατρίδος αθανάτους ηρωικώς πεσόντες στους αγώνες υπέρ της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του έθνους, καθώς και στους πεσόντες συναδέλφους, επαγγελματίες και στρατεύσιμους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην ειρηνική περίοδο. Αποτέλεσε ύψιστη τιμή στο πρόσωπό μου να μου εμπιστευτεί η στρατιωτική ηγεσία τη διοίκηση της 80-80 με περιοχή ευθύνης η οποία περιλαμβάνει 136 νήσους, ενδιαμέσους νήσους και μικρονήσους στο βόρειο συγκρότημα της Δωδεκανήσου, στον ζωτικό χώρο του Αιγαίου, στον πνεύμονα της πατρίδας μας, ο οποίος καθημερινά διαμορφώνει και βιώνει ένα ξεχωριστό γεωπολιτικό σκηνικό, συνιστώντας πόλο έλξης συμβατικών και υβριδικών απειλών, ασφαλείας και ποικίλων προκλήσεων. Διακατέχομαι από ανάμεικτα συναισθήματα βαθιά συγκίνησης, τιμής, αλλά και λύπης. Διότι αποχωρίζομαι όλους εσάς, εκλεκτούς και πολύτιμους συνεργάτες μου, ανεξαρτήτως θέσεως και βαθμού, στυλοβάτες της διοίκησης της 80-80. Είμαι όμως ευτυχής, καθώς με το πέρας της διοικήσεώς μου παραδίδω στο νέο διοικητή όλους τους τιμημένους βράχους που παρέλαβα προ ενός έτους άσπυλους, ακέραιους, αγέροχους. Η ταξιαρχία των βράχων, όλη μερής και όλη νυχτής, η σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας μας ξαγρυπνούσε. Όμως η δύναμή μας ήταν πέλαγος και η θέλησή μας βράχος. Τιμώ ιδιαίτερα όλους τους άξιους προκατόχους μου για το έργο που παρήγαγαν, ώστε η 80-80 να ευρίσκεται στο εξαίρετο επίπεδο που την παρέλαβα με την ανάληψη των καθηκόντων μου. Τήρησα την υπόσχεσή μου ότι η διοίκησή μου θα είναι ανθρωποκεντρική, σύμφωνα με τους κανόνες, τους νόμους και τους στρατιωτικούς κανονισμούς και με γνώμονα τις στρατιωτικές αρετές, οι οποίες πρέπει να μας χαρακτηρίζουν, και πάντα εστερνιζόμενος ότι βασική ισχύς κάθε μάχημης δύναμης εδράζεται στον άνθρωπο. Αισθάνομαι υπερήφανος, διότι η χαλίβδινη συνισταμένη της κοινής πειθαρχημένης προσπάθειας και των προσδοκιών μας έφερε εις πέρα στην ιερή αποστολή μας. Τις στιγμές αυτές του υπηρεσιακού μας αποχαιρετισμού, ο απολογισμός του έργου και το εύρος των επιτυχιών σας δεν είναι φρόνιμο να αναπτυχθεί. Αφήνω το βάρος της αποτίμησης στην κρίση όλων εσάς, όλων εσάς που συνέβαλατε στο έργο αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η μαχητική ικανότητα δημιουργεί αποτροπή και η αποτροπή συνδράμει στην ειρήνη και σταθερότητα. Η παρουσία σας παντού πρέπει να μεταφέρει το μήνυμα ότι θέλουμε, γνωρίζουμε και μπορούμε. Στον αγαπητό φίλο και συμμαθητή μου, ταξίαρχο Αριστίδη Καβαρλίγκο, οι λέξεις αδυνατούν να περιγράψουν τα αισθήματα και τη συγκινησιακή φόρτιση της στιγμής. Αξιωματικό με απαράμιλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα επιτύχει σε κάθε καθήκον που του ανατεθεί,
Του εύχομαι υγεία, ευτυχία και καλή πρόοδο στις προκλήσεις της νέας του θέσης στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Τον ευχαριστώ από καρδιάς για το επίπεδο της ταξιαρχίας που μου παραδίδει. Με τη βεβαιότητα ότι με τη βοήθεια της Παναγάθου Θεού, της πρεσβείας της προστάτειας του ελληνισμού, υπερμάχου στρατηγού μας, τον Αη Γιώργη και την Αγία Βαρβάρα, να μας προστατεύουν και να φωτίζουν το έργο μας, θα εκτελέσουμε με απόλυτη επιτυχία και στο ακέραιο την αποστολή μας. Σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω οι 80 αυτέ! Ζήτω! Τμήματα! Θα σας παραδώσω το λάμπαρο της 80 αυτέ! Προβείτε. Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε την Πέμπτη στο Δημαρχείο Καρπάθου ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, κ. Μιχάλης Ερωτόκριτος. Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Δήμαρχο Καρπάθου, κ. Μιχαήλ Φελουζή, βρέθηκε ο προγραμματισμός κοινών δράσεων και ενεργειών. Ειδικότερα, οι δύο αιρετοί συμφώνησαν στο γεγονός ότι η συνεργασία μεταξύ των Δήμων, πόσο μάλλον των όμορων και γειτονικών, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική επίλυση διαχρονικών θεμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρώντας ως κρίσιμο στοίχημα τη διαδημοτική συνεργασία που θα πρέπει να οικοδομηθεί και να ισχυροποιηθεί σε όλους τους τομείς. Μια πολύ σημαντική δράση της Ομάδας Κοινωνικής Προσφοράς της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου. Η δράση αφορά στην ανάγκη ενίσχυσης του εθελοντισμού για τον μυελό των οστών που σώζει εκατοντάδες ζωές συμπολιτών μας κάθε χρόνο. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα το μήνυμα, είσαι 18 έως 40 χρόνων, έλα να γίνεις δότης μυελού των οστών και να σώσεις ένα παιδί ή έναν ενήλικα από τον καρκίνο του αίματος. Μπορείς να γίνεις εσύ ο ήρωάς τους. Κυριακή 31 Μαρτίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο πρώην κτίριο της κοινότητας Καλυθιών. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, δίνεις λίγο από το σάλιο σου. Συνέντευξη για την έναρξη υλοποίησης του 7ου υποέργου για το οποίο επιδοτήθηκε ο Δήμος Ρόδο από το Ταμείο Ανάκαμψης με τίτλο «Ενιαία πλατφόρμα παρακολούθησης Smart City και Cyber Security». Έδωσαν σήμερα ο Γιώργος Βαρέλης, αντιδήμαρχος Αρχαγγέλου και ψηφιακής μετάβασης και ο Νίκος Μανίκαρος, επιστήμονας πληροφορικής. Το υποέργο της ενιαίας πλατφόρμας Smart City and Cyber Security, το 7ο κατά σειρά του τεχνικού δελτίου από τα 7 υποέργα του Ταμείου Ανάκαμψης που προβάλαμε, υπογράφηκε την 8η Τρίτου του 2024. Ο προϋπολογισμός του υποέργου ήταν 352.000 ευρώ και ανάδοχος είναι η εταιρεία Unisystems Συστήματα Πληροφορικής που υπέβαλε προσφορά 350.224. Πρωτού σας αναπτύξω τη λειτουργία της πλατφόρμας Smart City and Cyber Security, επιτρέψτε μου να κάνω μια γρήγορη αναφορά στην έξυπνη πόλη. Σε βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στην έξυπνη πόλη ως κοιτίδα ψηφιακού μετασχηματισμού σε τοπικό επίπεδο. Εκεί αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι έξυπνες πόλεις αποτελούν έργο πλαίσιο για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και την εγκατάσταση έξυπνου εξοπλισμού σε δήμους της χώρας για την αναβάθμιση της δημόσιας ζωής, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Η δράση στοχεύει σε ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων που θα βελτιώσουν τη στάθμευση και την κυκλοφορία των οχημάτων στις πόλεις, την ασφάλεια των πολιτών, την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, τη μέτρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο δημόσιο χώρο και την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Το σύστημα της ενιαίας πλατφόρμας παρακολούθησης Smart City and Cyber Security αποτελεί, όπως είπα και προηγουμένως, το 7ο υποέργο του τεχνικού δελτίου. Το βασικό στοιχείο που καθιστά μια πόλη έξυπνη είναι η διάσταση της μέτρησης και της αξιοποίησης πληροφορίας. Η πληροφορία αναλύεται στα ίδια τα δεδομένα, στα μέσα επικοινωνίας και στα πληροφοριακά συστήματα. Με τη σειρά τους, τα δεδομένα μπορεί να προέρχονται ή να ενεργούν μέσω συσκευών μέτρησης, sensors, αισθητήρων, βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών
συστημάτων, αλλά και μέσω ψηφιακών εφαρμογών που χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιούν οι χρήστες. Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε συνοπτικά να πούμε ότι με τον ορισμό έξυπνη πόλη, εννοούμε την πόλη που λειτουργεί βάσει στοιχείων δεδομένων που προέρχονται, μεταδίδονται και επεξεργάζονται με ψηφιακό τρόπο και έχουν σαν κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος σε σύνθετα οικοσυστήματα. Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση της κεντρικής πλατφόρμας έξυπνης πόλης, η οποία θα επιτρέπει τη λήψη, ανάλυση και συσχετισμό των δεδομένων από τις διαφορετικές λύσεις verticals, αισθητήρες και λοιπό εξοπλισμό, ώστε να επιτυχάνεται ο αυτοματισμός και βέρτιστη διαχείριση της υποδομής της έξυπνης πόλης. Η αρχιτεκτονική λύση της πλατφόρμας για την πόλη της Ρόδου θα βασιστεί σε εφαρμοσμένες τεχνολογίες, μεθοδολογίες και ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, αλλά και θα γίνει χρήση της σε συνεργασία σε εφαρμόσιμες λύσεις έξυπνης πόλης. Ο κ. Μανίκαρος, υπεύθυνος από το Δήμο για το υποέργο, έδωσε αναλυτικά την εικόνα λειτουργίας της ενιαίας πλατφόρμας παρακολούθησης. Η πλατφόρμα θα συλλέγει δεδομένα και θα διαχειρίζεται λειτουργίες από επιμέρους έξυπνες εφαρμογές και θα παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του Δήμου. Επίσης, θα οπτικοποιεί με σωστά boards, στο κέντρο ελέγχου με εύλυτο, συγκεντρωτικό και κατανοητό τρόπο την παραγόμενη επεξεργασμένη πληροφορία, καθώς και τις ειδοποιήσεις από τις εκάστοτες εφαρμογές. Η κεντρική ενιαία πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης σε εφαρμογές που αναπτύσσονται στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, υποέργα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και σε υφιστάμενες έξυπνες εφαρμογές του Δήμου και σε μελλοντικές εφαρμογές με σκοπό την πληρέστερη παρακολούθηση και λειτουργία όλων των έξυπνων εφαρμογών του Δήμου μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον. Η πρόσβαση στην κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης επιτυχάνεται με ασφάλεια μέσω ενός απλού browser, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης από παντού, σταθερότητα στην απόδοση, συνεχής διαθεσιμότητα, αλλά και πλήρης έλεγχος έπιθεσμη λειτουργίας του συστήματος. Ειδικές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες. Οι πόλεις μετασχηματίζουν με γοργούς ρυθμούς στις υπηρεσίες τους για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις. Οι κάθετες έξυπνες λύσεις αντικαθίστανται σταδιακά από λύσεις ικανές να εκμεταλλεύονται ένα τεράστιο φάσμα καναλιών δεδομένων, να γίνονται εξυπνότερες και να διασταυρώσουν την εκμετάλλευση δεδομένων. Οι ροές πολλαπλών κατευθύνσεων είναι βασικές υπηρεσίες για την εφαρμογή του ρυγικού συστήματος της πόλης, περιοχής που επιτρέπει τον καθημερινό συντονισμό για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων, την κινητικότητα ως υπηρεσία, τα έξυπνα απόβλητα, τον έξυπνο φωτισμό, την έξυπνη στάθμευση κλπ. Οφέλη. Τα ωφέλη από την υλοποίηση του προτινόμενου πληροφοριακού συστήματος έχουν πρωτίστως εξωστρεφή χαρακτήρα και αφορούν κυρίως τους τελικούς ωφελούμενους και συγκεκριμένα τους πολίτες, δημότες και την καθημερινότητά τους, καθώς και τους αρμόδιες φορείς του δημοσίου. Μέσα από τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και την παροχή εξελιγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, τη μείωση του χρόνου περαίωσης των αιτημάτων, την έγκυρη ενημέρωση και τη μείωση πιθανοτήτων λάθους, τη μείωση του διοικητικού κόστους, τη μείωση των συναλλαγών και διαδράσεων των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες ανά αποτέλεσμα, τη μείωση των χρόνων απόκρισης και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, τη διαφάνεια και αξιοπιστία. Συνοψίζοντας λοιπόν, η ενιαία πλατφόρμα παρακολούθησης Smart City and Cyber Security θα υποστηρίζει τα παρακάτω υποσυστήματα και υπηρεσίες. Πρώτον, τη λειτουργία του κέντρου ελέγχου ή επιτελικής διαχείρισης Control Room της έξυπνης πόλης Ρόδου. Δεύτερον, τη συγκέντρωση και διάθεση των δεδομένων της έξυπνης υποδομής. Τρίτον, την παρακολούθηση και διαχείριση γεγονότων Event Management. Τέταρτον, την παρακολούθηση δειχτών μέτρησης των θεματικών περιοχών. Πέμπτον, την εξαγωγή συγκριτικών στατιστικών, αναφορών και συμπερασμάτων με σκοπό την υποστήριξη, την προώθηση και την ανάπτυξη νέων συμπληρωματικών εφαρμογών. Έκτο, την εσωτερική-εξωτερική διαλειτουργικότητα. Πιο αναλυτικά, θα περιλαμβάνονται τα εξής. Κέντρο ελέγχου, επιτελική διαχείριση control room, υποσύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης γεγονότων περιστατικών, υποσύστημα γεωγραφικών δεδομένων και γνωσιακής βάσης, Smart City Ontology, υποσύστημα προβολής και ανάλυσης δειχτών μέτρησης των δειγματικών περιοχών, υποσύστημα αναφορών,
υποσύστημα διαλειτουργικότητας τρίτων συστημάτων, υποσύστημα διαχείρισης ταυτοποίησης και ασφάλειας συσκευών χρηστών και υπηρεσιών, υποσύστημα παρακολούθησης λειτουργίας εξοπλισμού συστήματος και υποσύστημα κυβερνοασφάλειας Internet of Things. Ο Αντιδήμαρχος Αρχαγγέλου και Ψηφιακής Μετάβασης Γιώργος Βαρέλης, μιλώντας για το συγκεκριμένο υποέργο, δεν έκρυψε τη χαρά του που ο Δήμος έχει ενταχθεί στις έξυπνες πόλεις και σημείωσε ότι αυτό ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Το πρόγραμμα Smart Cities, η ένταξη της πόλης της Ρόδου σε αυτό το πρόγραμμα μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ξεκίνησε από την προηγούμενη βέβαια Δημοτική Αρχή και είναι το θετικό αυτό. Το αρνητικό είναι ότι ίσως είναι το μοναδικό έργο που τρέχουμε αυτή τη στιγμή με ευρωπαϊκά λεφτά. Είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαψης. Θα πω τρία λόγια για να σας περιγράψω, για να καταλαβαίνουν και οι πολίτες λίγο καλύτερα τι σημαίνει η ενιαία πλατφόρμα παρακολούθησης Smart City. Πρόκειται λοιπόν για ένα χώρο που θα δεσμεύσουμε εδώ εντός του Δημαρχείου, περί τα 30 τετραγωνικά. Θα τοποθετηθούν μέσα θέσεις εργασίας, με υπολογιστές, με οθόνες, με σέρβες, για όσους καταλαβαίνουν. Και από εκεί θα παρακολουθούμε την λειτουργικότητα όλων των υποέργων που εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα. Αναλυτικά, ας πούμε, θα έχουμε ένα έργο πυροπροστασίας στην πορεία με έξυπνες κάμερες. Θα τα ανακοινώσουμε όταν έρθει η ώρα. Απλά το λέω τώρα σαν επικεφαλίδα. Ένα σύστημα έξυπνων διαβάσεων. Είναι ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων. Ένα σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Το σύστημα τηλεφροντίδας για τους ηλικιωμένους, το οποίο ήδη υλοποιείται και το έχουμε προβάλει προηγουμένως. Και ένα δίκτυο αισθητήρων στα σχολεία, το οποίο εκτός από έλεγχο αέρα ρήπων θα ελέγχει και τις ταλαντώσεις των κτηρίων, ειδικά σε κάποια κτίρια που πιθανότατα είναι παλιά και μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα τα παρακολουθούμε μέσω από αυτή την ενιαία πλατφόρμα και προφανώς θα χρειαστούμε εκπαίδευση κάποιων υπαλλήλων υφισταμένων ή κάποιων νέων υπαλλήλων που θα μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε εκεί, αν είναι δυνατόν 24 ώρες το 24ωρο, γιατί για κάποια ζητήματα, ας πούμε, όπως την πυροπροστασία, νομίζω είναι απαραίτητο. Ας μην ξεχνάμε τι περάσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι. Για να το κλείσω, θα ήθελα να παρακαλέσω αυτά τα έργα που ξεκινάνε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή πλέον έχουν περάσει κάποιοι μήνες από τότε που αναλάβαμε. Προφανώς και χαιρετίζουμε την ένταξή τους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Προφανώς και χαιρετίζουμε ό,τι διαδικασία έγινε μέχρι σήμερα. Καλό θα είναι όμως να σεβόμαστε ότι για να παραδοθεί στον πολίτη ένα έργο, είναι απαραίτητο να εκτελεστεί σωστά και να είναι αποδοτικό προς όφελός του. Οπότε ο Δήμος έχει συνέχεια. Εμείς θα προσπαθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε, προκειμένου αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε στην πορεία για να τα επεκτείνουμε. Γιατί όπως θα δείτε στη συνέχεια, όλα, σχεδόν όλα, θα χρειαστεί, επειδή είναι χρήσιμα, να τα επεκτείνουμε και χρονικά και αριθμητικά. Ο κ. Βαρέλης απάντησε και με την ιδιότητά του ως αντιδήμαρχος Αρχαγγέλου, είπε ότι οι δημοτικές ενότητες έχουν αρκετά προβλήματα, σκουπίδια, κυκλοφοριακό και άλλα. Έχουμε αρκετά προβλήματα στις ενότητες, θέλει πολύ χρόνο. Τα σκουπίδια πρέπει να δούμε, τους δρόμους μας πρέπει να δούμε, τα δέντρα, την κυκλοφορία πρέπει να δούμε. Το νερό πάει καλά μέχρι στιγμής. Δεν μπορούμε να πούμε, να μην λέμε ψέματα, ότι θα προλάβουμε να αντικαταστήσουμε το δίκτυο το εσωτερικό μέχρι να ξεκινήσει η σεζόν. Από τη στιγμή που δεν μας έχει σπάσει ο κεντρικός αγωγός και οι δεξαμενές μας έχουν νερό, είμαστε σε καλή κατάσταση. Τώρα τις βλάβες εντός του δικτύου θα τις αντιμετωπίσουμε το συντομότερο δυνατό, όπως κάνουμε. Νομίζω οι πολίτες, οι συνδημότες μου εκεί στον Αρχάγγελο το αντιλαμβάνονται ήδη, ότι δεν έχουμε τα έντονα προβλήματα, έστω και με την υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου το τελευταίο δίμηνο. Ο κεντρικός αγωγός δεν ξανάσπασε, όπως
περιμέναμε να μην ξανασπάσει, αλλά δεν θα μπορούσαμε να το προεξοφλήσουμε. Έπρεπε να τον παρακολουθήσουμε 1,5-2 μήνες. Δεν έσπασε. Θεωρώ ότι δεν θα σπάσει, έτσι αλλιώς παρακολουθείται από μανόμετρα. Κεντρικό πρόβλημα ίδρυυσης δεν θα έχουμε. Κεντρικό. Εξειδικευμένα δεν μπορώ να πω. Θα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει απλά να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα. Είχα συζητήσεις χθες με συντημότες μου που μένουν εκεί και μου είπαν ότι όντως έχουν νερό αδιάλειπτα, απλά δεν υπάρχει η πίεση που θα έπρεπε να έχει. Αυτό μου. Το έργο αυτό ξεκίνησε εκείνες τις εβδομάδες, τις δύο πριν τις εκλογές. Ας μην πούμε τώρα στην κάμερα αν ξεκίνησε ή όχι, για μένα δεν ξεκίνησε ποτέ. Ας ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει εντός των επόμενων εβδομάδων. Έγινε σε δύο στενά μία εγκατάσταση στην οποία δεν έχουν συνδεθεί καν τα υφιστάμενα σπίτια εκεί. Οπότε γιατί να συζητάμε για ξεκίνημα. Να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Επίκειται να ξεκινήσει, ναι. Έχουμε συνεννοηθεί με τον εργολάβο να πάρει μια πρώτη χρηματοδότηση. Είναι από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Και εντός των ημερών, λέω εβδομάδων για να μην πω εγώ, εμένα μου είπαν για ημερών, αλλά ας πούμε εβδομάδων να ξεκινήσει σιγά σιγά, γειτονιά γειτονιά, να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο, να μην ανοίξουμε πολλά μέτωπα, να προχωρήσει. Όπως ανακοινώθηκε την Κυριακή της Τιρινής, 17 Μαρτίου 2024, στις 5 το απόγευμα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, κύριος Κύριλλος, θα χωροστατήσει κατά τον Εσπερινό τη συγγνώμη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ισοδίων της Θεοτόκου Πόλεως Ρόδου. Καθώς οδεύουμε προς το τέλος των αποκρεών, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Καλυμνίων, Βαλαντούλα Καναβούρη, μίλησε στο φακό του Παλμού της Καλύμνου για τις εκδηλώσεις του Δήμου. Ο Δήμος ετοιμάζει κάτι για τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι και την καθαρά Δευτέρα και αν ναι, πείτε μας λίγο. Λοιπόν, εννοείται θα έχουμε ένα τριήμερο και εμείς έτσι εκδηλώσεων όσον αφορά τις αποκριές μας. Θα ξεκινήσω από την εκδήλωση που αφορά κυρίως τα μικρά παιδιά που θα είναι το Σάββατο στο Χριστό, πίσω εκεί στην πλατεία μας που είναι έτσι πιο συγκεντρωμένες ώστε να έρθουν τα παιδιά χωρίς φόβο. Θα κάνουμε αποκριάτικες, είπαμε, χειροτεχνίες, να φτιάξουμε φουντάκια, να φτιάξουμε τις γνωστές καμουζέλες από τους παππούδες μας, να φτιάξουμε την κυρία Σαρακοστή. Επομένως, καλό λοιπόν έτσι τα παιδάκια, τους γονείς αν θέλουν να τα ντύσουν, γιατί είμαστε και αποκριές, να χαρευτούν, να συμμετάσχουν σε αυτές τις χειροτεχνικές δράσεις που θα κάνει ο Δήμος. Να διασκεδάσουμε. Αυτή είναι Σάββατο, 16 Μαρτίου. Έτσι, 11.30 ώρα. Σε 11.30 ώρα το πρωί. Να ξεκινήσουμε με το καλό. Έχω πει, μακάρι όσοι γνωρίζουν από αυτά τα χειροποίητα που κάναμε έτσι τις αποκριές στα έθιμά μας, κυρίως οι παππούδες, οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία και μπορούν και μας δουν, να έρθουν να μας βοηθήσουν να δείξουν στα παιδιά πώς θα φτιάχνουμε αυτά εδώ πέρα. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Πραγματικά, γιατί έτσι να περνάει το έθιμο έτσι, ναι, στη μικρότερη γενιά. Οι καμουζέλες και τα φουτιά που βάζαμε στα νιά. Βέβαια. Ακριβώς. Από εκεί και έπειτα έχουμε άλλες δραστηριότητες. Από εκεί και έπειτα είναι η Κυριακή μας, όλοι θα είμαστε στο Συγχώριο, εννοείται. Μετά από το Συγχώριο θα γίνει στο σταθμό της χώρας ένα μικρό γλέντι με παραδοσιακή τοπική ορχήστρα με τον κύριο... μισό λεπτό γιατί και εγώ κόλλησα. Είναι με παραδοσιακή μουσική. Είναι ο κύριος Φράγκος. Θα ξεκινήσουμε να χορέψουμε εκεί πέρα, να ακούσουμε μουσική. Θα είμαστε όλοι. Σας καλώ όλους να έρθετε στο χωριό. Μπορεί να έρθουν και οι σύλλογοι, όποιος σύλλογος θέλει να έρθει. Γιατί γνωρίζω ότι αυτή την περίοδο παιδιά από σχολεία πουλάνε τα προϊόντα τους για να πάνε κάποια εκδρομή. Τους καλώ και το Σάββατο, αν θέλουν να στήσουν κάποιο μπάγκο κάτω να έρθουν. Και την Κυριακή στο σταθμό, αν θέλουν να έρθουν ευχαρίστως, ώστε να βοηθήσουμε και αυτά τα παιδιά για τις δράσεις που κάνουν για τον δικό τους σκοπό. Καθαρά Δευτέρα θα είμαστε στις Ελιές, το παραδοσιακό γλέντι στις Ελιές. Εκεί θα είναι το τοπικό σχήμα με τον Χατζή Ιωάννου, με τον κύριο Τσουνιά και με τον Κλεάνθη, τον Αλαχιώτη. Σας περιμένουμε και εκεί πέρα να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε. Μετά από το Σαρακοστινιανό έτσι, τραπέζι που θα έχουμε της Καθαράς Δευτέρας, να έρθετε και θα σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση.